Grazie per l'invito. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους συντρόφισσες και τους συντρόφους που με προσκάλεσαν να ξανάρθω. Μιλώ ιταλικά. Θα υπάρχει μετάφραση, ελπίζω. Λέει ο μιλητής. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που θα λάβει χώρα αυτές τις μέρες. Όλοι εμείς, και ενώ και οι Έλληνες, αλλά και οι Ιταλοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αλλά και οι Ευρωπαίοι εν γέννη, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και τα όσα υφίσταται η ελληνική εργατική τάξη. Μια κατάσταση, μια ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε τόσες μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες σε όλη την Ευρώπη και που κατέληξε, αν όχι ολοκληρωτικά πάντως σε αυτή τη φάση, κατέληξε σε μια απόλυτη διομολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ευρωπαϊκή νομεκλατούρα και στο μνημόνιο. Και ενώ όσο υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας μιας εναλλακτικής και μια προοπτική και ελπίδα για όλους τους ευρωπαίους συντρόφους και συντρόφισσες. Μια κατάσταση την οποία την γνωρίσαμε και εμείς με την αποτυχία αυτού που υπήρξε μια οργάνωση όπως η κομμουνιστική επανίδρυση, η οποία δημιούργησε τόσες ελπίδες, τόσες προσδοκίες και που δημιούργησε μια μεγάλη πολεμική που εν πωλής σήμερα έχει εξαφανιστεί. Εν πωλής εξαφανιστεί, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς αναρωτιόμαστε πάνω στο κεντρικό ζήτημα κατά πόσον αυτό το καπιταλιστικό project της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα σε θέση, σε κατάσταση πιθανής κρίσης, όχι μόνο σοβαρής, αλλά και οριστικής και μοιραίας. Το καπιταλιστικό project ένωσης των καπιταλιστικών αστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διήλθε πάρα πολλές φάσεις με πάρα πολλές δυσκολίες και κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Αστική Τάξη κατάφερε να απαντήσει ακόμα και με προληπτικές πράξεις για να δομήσει το project της αυτό που κατά κάποιο τρόπο ήταν ανοιχτό, ήταν το όραμα της διοικούσας θέσης και εν ώψη πολύπλοκης καπιταλιστικής τάξης, όπου προφανώς τα τόσα κράτη, μεγάλα και μικρά, εθνικά ευρωπαϊκά κράτη, κατά κάποιο τρόπο δεν ανταποκρινόντουσαν πλέον στην ανάπτυξη της εργατικής δύναμης. Προφανώς το project αυτό δημιουργήθηκε συναρτήσει των συμφερόντων των κρατών αυτών και δομήθηκε στο εσωτερικό μια σειρά φοβερών αντιφάσεων που σήμερα πλέον, κατά κάποιο τρόπο, με την πολύ σοβαρή συμπληρωματική κρίση του καπιταλισμού που ξέσπασε το 2007-2008, οδήγησε στις φοβερές συνέπειες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το project αυτό βασιζόταν και βασίζεται στην απόλυτη συμπνία και συνοχή σε μια επίθεση άνευ προηγουμένου στον κόσμο της εργασίας. Στο εσωτερικό του δεν έχει κανένα μηχανισμό που κατά κάποιο τρόπο να μπορεί να δημιουργήσει κάποιο στοιχείο κοινωνικότητας, αλληλεγγύης ή τουλάχιστον διατήρησης αυτής της συνοχής. Το αντίθετο, σήμερα, ως απότοκο όχι μόνο της συνθήκης του Μάστριχτ αλλά και της όλης δημοσιονομικής πολιτικής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι ευρωπαϊκές χώρες σηματοδοτούνται και πλήττονται από πολύ βαθιές διαφοροποίησεις και κατά κύριο λόγο με διαχωριστικό χάσμα βορρά και νότου. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και πλέον αναρωτιόνται όλες οι εργοδοσίες τι πρέπει να κάνουν και πώς μπορούν να κάνουν για να λειτουργήσει το project αυτό, το οποίο είναι θεμελιώδες. Γιατί κατά πρώτο λόγο αυτό το project αφενός δεν έχει την αξία έχουν καταφέρει σε ό,τι αφορά την κερδοφορία. Από την άλλη όμως σηματοδοτεί και την ιστορική ήττα του εργατικού κινήματος. Και με αυτό βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Αυτή η επιλογή απόλυτα διαυγής και διαφανής της
της μπουρζουαζίας να αλλάξει πλέον κατά κάποιο τρόπο το ρου της ιστορίας από την ιστορία η οποία ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δημιουργία πολύ ισχυρών εργατικών κινημάτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οφείλω να πω ότι κοιτούν για παράδειγμα με κάποια ανησυχία την Ιταλία, χώρες όπως η Ιταλία, γιατί η κρίση στην Ιταλία μπορεί να είναι πολιτική, αλλά μπορεί να είναι πολύ περισσότερο και οικονομική, δεν μπορεί παρά να ταράξει πολύ ισχυρά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Μπουρζουαζία δεν ανησυχεί μόνο για τα συνταγματικά δημοψηφίσματα τα οποία θα λάβουν χώρα στην Ιταλία, για παράδειγμα, στις 10 Δεκεμβρίου. Ανησυχεί για την πιθανότητα η Ιταλία να βιώσει μια οικονομική κρίση εξαιρετικά ισχυρή, η οποία θα ήταν σεισμός και θα και ανησυχεί επίσης η Ευρωπαϊκή Μπουρζουαζία για την κατάσταση των Ιταλικών τραπεζών, που υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κρατούσαν και παρακρατούσαν τεράστια ποσά χρημάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας, 200-250 δισεκατομμύρια ευρώ, και γι' αυτό σήμερα δεν είναι σε δυσκολία, ή κάποιες από αυτές διέφυγαν την πιθανότητα πτώχευσης. Υπάρχει παρέμβαση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από την Ιταλική κυβέρνηση για να μην υπάρξει πρόβλημα στις Ιταλικές τράπεζες. Ως εκ τούτου λοιπόν, στις 4 Δεκεμβρίου θα έχουμε συνταγματικό δημοψήφισμα. Τι σημαίνει αυτό? Η κυβέρνηση Ρέντσι ολοκλήρωσε την δράση των προηγούμενων κυβερνήσεων, κυβερνήσεων Μπερλουσκόνη, μέσω της κυβέρνησης Μόντι και με τελευταία την κυβέρνηση Ρέντσι. Τι σημαίνει ολοκλήρωση μιας διαδικασίας? Ολοκλήρωσαν μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής. Οδήγησε στην διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων οι οποίες καθαγιάζονται από το καθεστώς του εργατικού δικαίου ως απότοκο των μεγάλων εργατικών μαχών στις δεκαετίες του 60 και του 70. Επέφεραν την καταστροφή ή την βαθιά αλλίωση του συστήματος του δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιών. Έκοψε εν πολλής τα κονδύλια για τη δημόσια εκπαίδευση και για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ολοκλήρωσε η κυβέρνηση Ρέντσι και την όλη διαδικασία με ένα σχέδιο σχολείου, το οποίο απλά καταστρέφει εις βάθος την όλη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ιταλία, που ήταν κάποιας ουσιαστικής αξίας, αρκετά υψηλής σε σχέση με άλλες χώρες. Η συνταγματική αντιμεταρρύθμιση τι σημαίνει? Απλώς κλείνει αυτή η συμπληρωματική και ολοκληρωτική επίθεση στον εργατικό κόμμα, στην εργατική τάξη, με μια ριζική μεταρρύθμιση του Συντάγματος. Το Ιταλικό Σύνταγμα, το οποίο ψηφίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αριστερά κόμματα έφεραν κάποια επανάσταση, έχοντας ένα πάρα πολύ δημοκρατικό σύνταγμα που επέτρεψε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 να επιτευχθούν κάποιες σημαντικές κοινωνικές νίκες. Αυτό το σύνταγμα πλέον σήμερα δεν υφίσταται, δεν εφαρμόζεται. Το υλικό σύνταγμα, το σύνταγμα επί της ουσίας, είναι άρδιν διαφορετικό από τα τυπικά δικαιώματα τα οποία εκφράζονται στο κείμενο το συνταγματικό. Η όλη διαδικασία λοιπόν, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν ένα συμπίλημα του επίσημου τυπικού συντάγματος και της κυριαρχίας της εργοδοσίας πάνω στα εργατικά συνδικάτα και πάνω στην κατάσταση εργατών. Να κάνουν ένα συμπίλημα και από πλευράς, να το φέρουν, αν θέλετε, και να επιβεβαιωθεί αυτή η ήττα των, η πλήρης κατάλυση των εργατικών δικαιωμάτων και στο Σύνταγμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει και σε μια μειονότητα ακόμα του 25% να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και επομένως να μπορεί να περάσει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία τα διατάγματα τα οποία έρχονται από τον Ιταλικό ΣΕΒ, την Κοφιντούστρια, δηλαδή τον σύνδεσμο Ιταλών βιομηχάνων.
υπάρχει ένα επεισόδιο αυτές τις τελευταίες μέρες που απεικονίζει ακριβώς αυτή την οπτική, ακόμα και σε σχέση με την Ιταλική κυβέρνηση, που είναι ο απόλυτος παραλογισμός που υπάρχει της Fiscal Compact, των δομών, δηλαδή των θερουσών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, όπως νομίζω, που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτή η μεγάλη εισρωή των προσφύγων, αρκεί να δει κανείς τη γεωγραφική θέση της χώρας, Ελλάδος όπως και Ιταλίας. Ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και μια σειρά καταστρεπτικών σεισμών που κατέστρεψαν πάρα πολλές περιοχές στην κεντρική Ιταλία. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση η Ρέντσι προσπαθεί να παρουσιαστεί, να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στον πληθυσμό της, στον Ιταλικό λαό, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, για να μπορέσει να ενισχύσει δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης την χώρα. Πού βρίσκεται το παράλογο? Το παράλογο είναι ότι θα ήταν απαραίτητη μια τεράστια δημόσια παρένθεση, τόσο σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και για την αντιμετώπιση και ανοικοδόμηση των πληγισσών από τους σεισμούς περιοχές. Και αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί οι ευρωπαϊκές αρχές το απαγορεύουν. Δηλαδή, το δημοσιονομικό σύμφωνο λιτότητας και αυστηρότητας, δημοσιονομικής δηλαδή εγκράτειας και υγείας, το απαγορεύει. Αν το δείτε όμως εις βάθος, ουσιαστικά όμως ο Πρωθυπουργός Ρέντσι δεν διακόπτει τις πολιτικές αυστηρότητας, γιατί στο νομοσχέδιο, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού υπάρχουν 2,8 δις για την ανοικοδόμηση των πληγισσών περιοχών μετά τους σεισμούς, ένα απειροελάχιστο ποσό ουσιαστικά σε σχέση με τις ανάγκες. Και ξέρετε, όταν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο πρέπει, το οποίο συμπληρώνεται με τη σχετική φορολογία, αυτό το ποσό 7-8 δις που θα γίνει 22-23 δις τα επόμενα 2-3 χρόνια, δείχνει ότι αφενός η Ιταλική κυβέρνηση λέει εγώ θέλω να ξεπεράσω τη λιτότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι μέσα στις φιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπροσθέτως, μια κυβέρνηση αριστεράς τελικά θα ήταν εκείνη η οποία θα έσπαγε τον κανόνα αν ερχόταν. Δηλαδή, το έλλειμμα το οποίο αυτή τη στιγμή με εμποδίζει να παρέμβω εις βάθος στο να καλύψω τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν τόσο οι πολίτες της κεντρικής Ιταλίας μετά τους σεισμούς, όσο και τα εξαιτίας των προσφυγικών ρευμάτων. Αν τα αφεντικά λοιπόν έχουν αυτή την πολύ συγκεκριμένη φορολόγηση και το πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν για να φτάσουν στο ολοκλήρωση του project τους, το θέμα είναι υπάρχει κάποια εναλλακτική? Με τη μάχη, με την πάλη που είδαμε στην Ελλάδα, διαφάνηκε κάποια ελπίδα. Στην πραγματικότητα είδαμε όμως ότι δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο project, γιατί τελικά έδωσαν εκείνη τη δική τους λύση στο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ενότητας από τις Βρυξέλλες. Και εμείς δεν αντιδράσαμε, απλώς το αποδεχθήκαμε. Οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις αποδέχτηκαν την ερμηνεία των άλλων. Δηλαδή είπαν, αρκεί να φτάσουμε σε μεγαλύτερη δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρκεί να φτάσουμε σε λίγο πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, κοινωνικός χαρακτήρας δεν επετέχθη ποτέ. Και αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία της αριστεράς. Ποια είναι η ελπίδα της Ελλάδας? Η ελπίδα της Ελλάδας είναι ότι μια χώρα η οποία θα καταφέρει να σπάσει αυτά τα διέξοδα, να βγει αυτά τα διέξοδα, η οποία θα έρθει να συγκρουστεί, η οποία θα σπάσει μια σειρά στοιχείων, συνιστώντων στοιχείων του καπιταλισμού, δηλαδή με απόλυτη άρνηση, δηλαδή να μην καταβληθούν φόροι, να μην εξοφληθεί το χρέος, να υπάρξει εθνικοποίηση των τραπεζών, να υπάρχει κάποια περιθώρια λειτουργίας κάποιας αριστερής κυβέρνησης η οποία θα θέλει πραγματικά να λειτουργήσει για μετάβαση. Στο πεδίο όμως της μετάβασης, εάν η Ελλάδα ήταν δυνατόν να το κάνει, πιθανόν μπορούσε να έχει και μια άλλη αντίδραση αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο, αν έδειχνε.
Δηλαδή, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εκστρατεία που θα λέγανε οι πάντες, ας κάνουμε όπως η Ελλάδα. Δεν πληρώνουν το χρέος, δεν πληρώνουμε κι εμείς. Ας μην πληρώσουμε το χρέος και ανακατασκευάσουμε, ας ανοικοδομήσουμε, θα λέγανε τώρα, την κεντρική Ιταλία που έχει πέσει από τους σεισμούς. Τους πόρους που κλέψανε από τα σχολεία, από τη δημόσια εκπαίδευση, ας τα ξαναστείλουμε εκεί. Ας δώσουμε πόρους για την προετοιμασία. Όμως, με αυτόν τον τρόπο τώρα αποκλείουν και από τη νέα γενιά από την εκπαίδευση. Η Ιταλία θέλει να ξαναγυρίσει στο σχολείο των λίγων που υπήρχε 19ο αιώνα, πιο πριν. Αυτή είναι η προβληματική, λέω, που αντιμετωπίζουμε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανές απαντήσεις στην όλη αυτή η συζήτηση και στην όλη προβληματική. Στην Ιταλία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Ιταλία εν γέννη, σε πολύ μεγάλους αριθμούς, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πιστεύουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ακόμα και στην αριστερά στην Ιταλία πιστεύουν ότι μπορούν τη διαδικασία αυτή να την, αν όχι κουμαντάρουν, αν θέλετε να την βάλουν κάτω από συγκεκριμένους όρους, με πιο προηγμένα, προωθημένα προγράμματα. Πίστεψαν δηλαδή ότι μπορούν απλώς να βάλουν τους κατάλληλους όρους και τις κατάλληλες συνθήκες. Ταυτόχρονα υποτίμησαν την βούληση της κυριαρχούσας μπουρζουαζίας να εφαρμόσει νεοκενσιανές πολιτικές ή, αν θέλετε, εν μέρη κοινωνικές. Μια πρώτη εμπειρία με τελείως διαφορετικό σχετισμό δυνάμεων, με αριθμούς βουλευτών τελείως διαφορετικών, είχαμε στην Ιταλία. Και στην κυβέρνηση πρώτη είδαμε τι έγινε. Αυτό που έγινε το 2006. Μια κυβέρνηση όπου η Ριφοντατσιόνε, η κομμουνιστική δηλαδή επανίδρυση, είχε διακηρύξει ότι αυτή θα ήταν μια κυβέρνηση επανίδρυσης που θα έδινε μια σειρά κοινωνικών στοιχείων αυτών που είχαν κοπεί και εξαλειφθεί από την εργατική τάξη. Ξέρετε πώς κατέληξε? Αυτή η δύναμη της αριστεράς, χωρίς ένα πραγματικό όραμα, χωρίς μια ισχυρό σχετισμό δυνάμεων και χωρίς κατανόηση της αποφασιστικότητας της κυριαρχούσας τάξης, πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα ιστορικό συμβιβασμό. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό με τις πολιτικές δυνάμεις που αντιπροσώπευαν αυτή την κυρίαρχη τάξη. Ακόμα και στην Ιταλία το αποδέχτηκαν αυτό το 2006-2007 με την κυβέρνηση Πρόντι. Αποδέχτηκαν τη χρηματοδότηση του πολέμου, αποδέχτηκαν την προσωρινή εργασία, αποδέχτηκαν περιστολή δημοσίων δαπανών και όλα αυτά ήταν και πριν από την κρίση, 2005-2006-2007. Αποδέχτηκαν δηλαδή πολιτικές λιτότητας πριν καν φτάσουμε στην κρίση του 2008 και το τι απακολούθησε, που ήταν και πολύ πιο ισχυρή. Και τι σήμαινε όλο αυτό? Ουσιαστικά εξαλείφθηκε από τον πολιτικό χάρτη η κομμουνιστική επανίδρυση, η Ριφοντατσιόνε Κομμουνίστα. Και ταυτόχρονα υπήρξε μια μεγάλη εξαχρίωση. Ταυτόχρονα υπήρξε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση του λαού. Και αυτό οδήγησε στην ανάδυση του κόμματος του Γκρίλου. Δεν μπορούσε να εξηγήσει μάλλον τον Πέπε Γκρίλο. Ο Πέπε Γκρίλο και το κίνημα είναι ο καρπός μιας κοινωνίας που βλέπει, που συνδέει τις δυνάμεις της Λέγκας του Βορρά και της Άκρας Δεξιάς και ταυτόχρονα υπάρχει η απόλυτη βούληση μιας εναλλακτικής, αλλά δεν βλέπει πλέον ποιος είναι ο εχθρός, δεν βλέπει ποιες είναι οι κοινωνικές τάξεις. Υπάρχει μόνο η πολιτική κάστα. Και στην πραγματικότητα το εναλλακτικό project παραμένει ένα project απόλυτα γενικόλογο, ανίκανο να αγκυρωθεί και να έχει απήχηση στην κοινωνία. Γιατί ακόμα και το κίνημα της αριστεράς που ήταν, αν θέλετε, κάπου 30% πριν, τελικά δεν έφερε τίποτα. Πια δεν υπάρχει είτε καν η βούληση του να δημιουργηθεί μια κινητικότητα. Δεν υπάρχει πια η βούληση, αν θέλετε, να υπάρξει καταμερισμός του βάρους εργασίας, να αλλάξει. Το πρόγραμμα Πέπε Γκρίλο είναι καθαρά η
έντιμη διαχείριση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και αυτή είναι η μεγάλη απογοήτευση στην Ιταλία. Γιατί δεν υπάρχει μια ουσιαστική δυνατή αριστερά που να μπορεί να δώσει μια απάντηση. Όμως, για να εξηγήσουμε αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην εισάγουμε και το ρόλο της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ο ρόλος είναι της απόλυτης υποχώρησης, της απόλυτης καθυπόταξης στην αστική τάξη. Και αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επαναδημιουργία και επανασύνταξη της αριστεράς. Γιατί οι ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις δεν μπορούν να επαναδημιουργήσουν αυτό το project. Υπήρξε η πολύ μεγάλη πάλη, οι πολύ μεγάλες απεργίες στο παρελθόν που σιγά σιγά προώθησαν τις αριστερές δυνάμεις και έδωσαν τη δυνατότητα να φτάσει μια κυβέρνηση πρώτη με αριστερή συνιστόσα στην κυβέρνηση. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Νομίζω. Και λέω μόνο δύο λόγια για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Όπως είπα ήδη, υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση στην αριστερά. Η Φοντασιόν, η επανίδρυση δηλαδή σήμερα, η κομμουνιστική επανίδρυση, λέει ότι δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει δράση της αριστεράς. Ο γραμματέας ήταν εδώ πριν από μία εβδομάδα. Από την άλλη όμως στην Ιταλία υπάρχουν δυνάμεις που κατά την άποψή μας έχουν μια προσέγγιση που δεν είναι και πολύ σωστή. Δηλαδή η προσέγγιση είναι ότι εν όψη αυτής της βαθιάς ευρωπαϊκής κρίσης υπάρχει ιδέα αναδίπλωσης στο εθνικό κράτος. Αλλά τι είδους νοσταλγία είναι αυτή, ποια είναι η νοσταλγία? Δεδομένου ότι το κράτος πρόνοιας δομήθηκε σε μια συγκεκριμένη εθνική επικράτεια, σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος, ανακτώντας την εθνική κυριαρχία, πηγαίνοντας δηλαδή πίσω, εκτός ευρωζώνης, εκτός ευρώ ενδεχομένως και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να επαναφέρουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους. Εγώ πιστεύω όμως ότι πια είμαστε τελείως διαφορετική ιστορική περίοδο από οικονομικής πλευράς. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ότι σε αυτή την περίπτωση φεύγουν μόνο με φαλτήριο, με βάση μόνο το κράτος και σιγά σιγά και προς τον κοινωνικό χαρακτήρα και στη διαπάλη των τάξεων. Αυτού του τύπου όμως το εγχείρημα διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι μια εξέλιξη και πολύ περισσότερο να μην είναι κάποιας μετάβασης, κάποιας ουσιαστικής ρήξης με τον καπιταλισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και ιταλικό απέναντι στην ιταλική μπουρζουαζία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και κλείνω με αυτό. Ελπίζω να κατάλαβα τις προηγούμενες εισηγήσεις, αλλά πάντως η ιδέα είναι να δουλέψουμε για να πούμε ότι είναι σαφές ότι σε μια η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να διατηρηθεί. Στο εθνικό κράτος υπάρχουν εθνικές κρίσεις και εκεί η αριστερά πρέπει να είναι υποψήφια για να δώσει λύσεις ρήξης αποτελεσματικής μετάβασης και προς αυτά τα δύο πεδία, δηλαδή το εθνικό και το κοινωνικό. Αλλά προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή στην χρήση λέξεων και της χρήσης που κάνουμε. Υπάρχουν τεράστιες μάζες εργατών που επηρεάζονται τώρα από τα συνθήματα και τα σλόγκαν της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση των λέξεων που θα κάνουμε. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να κάνουμε κατανοητό το μήνυμά μας, ότι η λύση είναι μια αρχή μόνο, είναι μια δράση σε εθνικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και μια διεθνιστική δράση που πρέπει να δομηθεί. Και γιατί πρέπει να υπάρχει κάποια συμπληρωματική δράση απέναντι στον πείνα, στην πείνα, στην προσωρινότητα, στην προσκαιρότητα, στο πρόσκαιρο της δουλειάς, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Είναι προφανές ότι πρέπει να δομηθούν και να επαναδομηθούν οι κοινωνίες και και η ισχύ του εργατικού κινήματος. Αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται οργάνωση σήμερα. Και συνδικαλιστική οργάνωση και ταξική οργάνωση και επαναστατική οργάνωση. Και οι θειασότες, οι μαχητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν ουσιαστικά πάνω σε αυτό το όραμα. Όχι να υπάρξει δηλαδή μια αναδίπλωση και στροφή προς το παρελθόν, πίσω στις ρίζες, αλλά μια σωστή ανταπόκριση στα μηνύματα του παρόντος με ένα όραμα για βήμα προς το μέλλον.
όχι για πάλι και μάχες που έχουν πολύ σχαθεί και ήταν του παρελθόντος, αλλά για πάλι μετάβασης. Μια μετάβαση με τη δική τους εθνική αλλά και ευρωπαϊκή και διεθνιστική πτυχή. Χρειάζονται οργανώσεις, συνδικαλιστικές και άλλες, όχι μόνο οργανώσεις, πρέπει να δημιουργηθούν και να δομηθούν επαφές και συσχετισμοί σε συνδικαλιστικό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δομηθεί αυτό το εναλλακτικό πλάνο απέναντι και ενάντια στην μπουρζουαζία. Ευχαριστώ.